Είμαστε εδώ σήμερα στα γραφεία της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδας για να συμπαρασταθούμε και να εκδηλώσουμε την ενόχλησή μας, την βαθιά μας ενόχληση για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου της Αθήνας, του Δημάρχου, του κ. Μπακογιάννη, για την απόφασή του να μην λειτουργήσει, να κλείσει το σχολείο, το εκμάθηση ελληνικής γλώσσας των Πακιστανών. Είναι μια απόφαση που θα έλεγε κανείς ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενη, παρότι ακραία. Και βεβαίως αυτή η απόφαση τροφοδοτεί την άκρα δεξιά, τους φασίστες, τη Χρυσή Αυγή, σε μια στιγμή που οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στοχοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, που υπάρχει αυτό το απίστευτο κυνηγητό, έρχεται ο Δήμος της Αθήνας να σφραγίσει με την απόφασή του μια τέτοια λογική. Θέλω να σας πω επίσης ότι η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας, η οποία είναι μια από τις πιο δραστήριες κοινότητες από τις μεταναστευτικές, με δράσεις που δεν αφορούν μόνο τους Πακιστανούς, αλλά αφορούν και τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Υπενθυμίζω την πυρκαγιά στο Μάτι, την τραγωδία που όλοι ζήσαμε, που η Πακιστανική Κοινότητα ήταν εκεί και έδινε τη μάχη μαζί με τους Έλληνες για να σωθεί κόσμος, για να αντιμετωπιστεί αυτή η μεγάλη καταστροφή. Και άλλες πάρα πολλές πρωτοβουλίες που έχει πάρει αυτή η κοινότητα, η Πακιστανική, πάρα πολύ αξιόλογες, και γι' αυτό το λόγο, ανάμεσα σε άλλα, έχει στοχοποιηθεί, γιατί δεν κάθεται στη γωνιά της, γιατί βρίσκεται στην πρώτη σειρά, στην πρώτη γραμμή ενός αγώνα αλληλεγγύης και στους μετανάστες και στους πρόσφυγες, αλλά και στον ελληνικό λαό. Το λειτουργείο θα λειτουργήσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.